Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Και Χριστός Ανέστη. Πρέπει να τα λέμε αυτά και να μην τα ξεχνάμε. Και σήμερα μαζί, όπως κάθε μέρα, από τις 10 έως τις 11, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με το προσκήνιο και το παρασκήνιο των όσων συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού, ειδικότερα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και έχουμε πολλά να συζητήσουμε, γιατί θα έχουμε και τον Γιώργο Μίρτσο στη διάρκεια της εκπομπής μας, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Βέβαια, την Κυριακή, αυτή που μας έρχεται, λόγω του ότι έχουμε το Άρης ΠΑΟΚ, θα κάνουμε εκπομπή κανονικά το βράδυ. Θα είστε εδώ συντονισμένοι στις επάλξεις και θα δώσουμε και το στίγμα του ντέρμπι, γιατί ουσιαστικά αυτό περιμένει ο κόσμος από εμάς, να ακούσει την άποψή μας, τι ας πούμε βλέπουμε και ας πούμε τι παρατηρούμε στα παιχνίδια, τα οποία υποτίθεται ένας δημοσιογράφος βλέπει κάτι παραπάνω από έναν απλό φύλαθρο και μπορεί και τα σχολιάζει. Αυτό θα κάνουμε και εμείς και πιστεύω ότι θα είμαστε στις επάλξεις για να σας δώσουμε έτσι το στίγμα του τι ακριβώς θα γίνει. Θέλω να ζητήσω και κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, όπως και κάθε μέρα, να κάνετε κοινοποιήσεις του βίντεο σε όλους τους φίλους και γνωστούς σας και ειδικά στο δικό σας, εφόσον το επιθυμείτε βεβαίως, το προσωπικό λογαριασμό του Facebook, όπου μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση το βίντεο για να το δούνε παντού και να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο αυτή την πολύ μεγάλη βραδινή παρέα, την οποία έχουμε κάθε μέρα στις 10 το βράδυ, από τις 10 έως τις 11. Και σήμερα θα είμαστε μαζί και έχουμε να πούμε αρκετά για αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτά τα οποία πρέπει να κατακεραυνώνουμε, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και σας συνιστώ και εσάς, για όσους μας παρακολουθούν καθημερινά, κάποια πράγματα τα οποία ακούτε από αυτή την εκπομπή και επιβεβαιώνονται πλήρως, 100%, να τα περνάτε και στην Αθήνα. Όπως εμείς τα περνάμε σε όλο τον κόσμο και κάποιοι από εσάς που βγαίνετε σε αθηναϊκά ραδιόφωνα, σας συνιστώ λοιπόν αυτά τα οποία συζητάμε εδώ να τα λέτε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μόνο αν τα λέμε θα μας σέβονται και θα καταλαβαίνουν ότι αυτοί εδώ πάνω, εκεί επάνω, εδώ δηλαδή που είναι βοράς, παραμύθι δεν τρώνε. Αυτό είναι σίγουρο 100% ότι κάπως έτσι θα γίνει η όλη κατάσταση. Εγώ προσωπικά θέλω να σχολιάσω κάποια πράγματα στην πορεία της εκπομπής με βάση αυτά τα οποία είπε ο Κούγιας, με βάση αυτά τα οποία συνέβησαν στο παρασκήνιο, με αυτά τα οποία περιμένω να συμβούν από εδώ και πέρα, γιατί περιμένω πολλά να γίνουν την επόμενη χρονιά. Αλλά πρέπει να πω ότι μαζί μας αυτή την βραδινή παρέα είναι η S4 Premium Security Services. Η S4 Security, η εταιρεία η οποία δίνει τη δυνατότητα σε εσάς να έχετε υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων, περιπολιών και εκδηλώσεων με σλόγγαν «Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας» από την S4 Security σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, στην Αναγεννήσεως 52 και στην Αθήνα Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302 στο Ρίο Ψυχικό, όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας. Αναδομό, κατασκευαστική εταιρεία, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε τα πάντα όσον αφορά το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Η Αναδομό το αναλαμβάνει, η Αναδομό το ολοκληρώνει. Και επίσης, αν θέλετε να φτιάξετε στο σπίτι σας κάποια πράγματα, μπορείτε να πληρώσετε για ανακαίνιση σπιτιού σε 6 άτοκες δόσεις. Αυτό το κάνει μόνο η Αναδομό, η κορυφαία εταιρεία, τεχνική κατασκευαστική εταιρεία της Βόρειας Ελλάδας. Μαζί μας η νοσοκόμα στο σπίτι, στο 11311, νοσοκόμα και γιατρός, έρχονται σπίτι ανά πάση στιγμή για παροχή πρώτων βοηθειών όλη την ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η νοσοκόμα στο σπίτι για μία απλή ένεση ή και για μεταφορά σε νοσοκομείο ή κλινική, παρακαλώ, με τα μοναδικά ασθενοφόρα τα οποία είναι νόμιμα 100%. Ελαστικά Ζάντες Καπίταλης, το πρώτο όνομα σε Ζάντες Λάστιχα στη Βόρεια Ελλάδα είναι ο Καπίταλης. Μπορείτε να τον εμπιστευτείτε για χοντρική λιανική ίσο στην περιοχή Μαρίνου Αντίπα 43 απέναντι το τζάμπο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Και αν είστε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας και η έδρα μας, γιατί εδώ είναι βοράς, μπορείτε να επιλέξετε για το σέρβις του αυτοκινήτου σας το City Car Service στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, ένα υπερσύγχρονο συνεργείο αυτοκινήτων στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 53 στα Διαβατά, όπου μάλιστα παίρνετε και αυτοκίνητο για να μετακινηθείτε εάν δείτε ότι έχετε πρόβλημα, αφήνετε τα μάξι σας, γίνεται το service, παίρνετε το αυτοκίνητο της εταιρείας City Car Service, το επιστρέφετε, παίρνετε το δικό σας αυτοκίνητο και συνεχίζετε κανονικά. Αυτά μόνο εκεί γίνονται. Λοιπόν, εγώ ήθελα να ξεκινήσω με ένα θέμα που έχει να κάνει με τον κύριο Αλέξη Κούγια, ο οποίος βγήκε προσφάτως, χτες για την ακρίβεια,
και έκανε κάποιες δηλώσεις στο ραδιόφωνο το οποίο είναι ιδιοκτησία δικιά του, δηλαδή το ΑΕΛ FC Radio, το οποίο το είχε εγκαταστήσει πλέον μέσα στο Αλκαζάρ και ενώ πριν ήταν στο γήπεδο του Πυλαδάκη. Να πω ότι ο κύριος Κούγιας είπε κάποια πράγματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΠΑΣ Γιάννα και μας βάζει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι μπορεί να σκαρφιστεί η συμμορία από τον Πειραιά, η οποία περιλαμβάνει και κάποιους άλλους παρεπτού, κάποιους από τη Λάρισα, κάποιους από πιο κάτω δεξιά, αριστερά κλπ. Τι μπορεί να σκαρφιστεί για την επόμενη χρονιά προκειμένου ο Ολυμπιακός να πάρει ένα ακόμη πρωτάθλημα όπως το πήρε πέρσι σβηστό το πρωτάθλημα, σβηστός κανονικά, γιατί είχε ξεκινήσει τη διαδικασία ο Κούγιας και καταγγείλει ο Μαρινάκης την περίπτωση της πολυδιοκτησίας, η οποία φυσικά αποδείχθηκε μια φούσκα στην κυριολεξία, η οποία έσκασε, αλλά παρόλα αυτά ο στόχος ο δικός του επετεύχθη. Δηλαδή πήρε πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά ένα πόντο, και ένα δεύτερο που έγινε έπεσε η Ξάνθη που δεν έπρεπε να πέσει. Η πλέον άδικη απόφαση μετά την απόφαση του Ηρακλή, η δεύτερη ομάδα η οποία πέφτει χωρίς να φταίει είναι η Ξάνθη. Έχουν φάει τον Ηρακλή, τον έχουν διαλύσει τον Ηρακλή, τον έχουν πιει το αίμα και τώρα πίνουν και το αίμα της Ξάνθης. Το ήπιανε. Βεβαίως ο Θεός βοηθάει και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα υπάρχει δυνατότητα και μιας δικαίωσης από πλευράς της Ξάνθης κατά τη διάρκεια των φετινών play-off. Ήδη αν κερδίσει την Κυριακή μέσα στο Νεάπολ, εγώ δεν το βρίσκω ότι είναι δύσκολο να κερδίσει. Προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει. Η Ξάνθη θα πάει πρώτη και μετά έχει δύο μάτς μέσα στην έδρα της με Εργοτέλη και με Λεβαδιακό, τα οποία τα παίρνει και βγαίνει Α' Εθνική. Βγαίνει Super League 1 απευθείας, παρακαλώ, χωρίς μπαράζ, χωρίς τίποτα. Είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ξάνθης. Και αν έπαιρνε Χ, αν κέρδιζε, συγγνώμη, τα Χανιά στο παιχνίδι με το Χ, νομίζω ότι τώρα θα ήταν πρώτη μαζί με τον Ιωνικό και θα τη βόλευε ενδεχομένως και η ισοπαλία. Δεν ξέρω. Αυτό θα μπορούσε να συζητηθεί αλλιώς. Τώρα, να πω λοιπόν ότι ο Κούγιας αυτή τη στιγμή έχει στο μυαλό του και βλέπει κάποιες πολυδιοκτησίες. Αναφέρει το όνομα ενός Αυδί που δεν το ξέρει η μάνα του και ότι πήρε τον Μπας Γιάννα το 2014, λέει χαρακτηριστικά, και μάλιστα μιλάει για το Δεκέμβριο του 2014. Εγώ θέλω να σας πω, για να μην τρώτε το παραμύθι του Κούγια, γιατί ο Κούγιας έχει μια τακτική. Θέλει να σώσει την ομάδα του, θέλει να κάνει και μιλάμε πολλές φορές γενικά, μία φορά στους 1,5 μήνα είναι βέβαιο ή στους 2 μήνες ότι μιλάμε στο ραδιόφωνο και το βγάζουμε και λέει την άποψή του, γιατί επίτηδες πρέπει να συγκεντρώνουμε πληροφορίες δεξιά-αριστερά για να ξέρουμε τι παίζει στο παρασκήνιο και πώς σκέφτεται η άλλη πλευρά. Γι' αυτό το λόγο ο Κούγιας είναι μεταξύ αυτών που γνωρίζουν πώς σκέφτεται η άλλη πλευρά. Αφού έχει άμεση σχέση με τον πρόεδρο του Εραστέχνη Ολυμπιακού, τον κύριο Κοτσίδα, τον κύριο Κουντούρη, ο οποίος κύριος Κουντούρης ήδη κάνει και μία προσπάθεια να συγκεντρώσει χρήματα για τον Εραστέχνη Ολυμπιακό μέσω εισιτηρίων, δίθεν εισιτηρίων, για τη Φιέστα την οποία ετοιμάζουν για την άλλη Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ, ηλεκτρονικά βέβαια η Φιέστα αυτή, αλλά πληρώνεις 5 ευρώ εισιτήριο, 7 ευρώ εισιτήριο, 10 ευρώ εισιτήριο και 20 ευρώ εισιτήριο στα VIP του Καραϊσκάκη. Φυσικά δεν είσαι μέσα, εννοείται ότι δεν είσαι μέσα, αλλά όλα τα έσοδα από αυτά τα εισιτήρια θα πάνε στον Κουντούρη. Ο Κουντούρης το βρήκε αυτό, τον βοηθάει ο Μαρινάκης και καλά κάνει για μένα που τον βοηθάει ο Μαρινάκης, γιατί άμα τα βάλουμε κάτω και ο Σαββίδης βοηθάει τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Αν ήταν ο Ιβάν Σαββίδης, δεν θα υπήρχε και Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Να τα λέμε όλα. Και ο Μαρινάκης, επειδή είναι και κολλητάρια με τον Κουντούρη, τέλος πάντων κολλητάρια σχετικό είναι, αλλά τέλος πάντων τον έχει δικό του άνθρωπο. Καλά κάνει και το βοηθάει. Αλλά δεν πρέπει να μην επισημάνουμε ότι βάζει τα πρόβατα τους οπαδούς του Ολυμπιακού να πληρώσουν 5, 7, 10 και 20 ευρώ εισιτήριο για να είναι δήθεν σε μια κατάσταση να δούνε τι γίνεται στη Φιέστα του αγώνα και να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή το κάνουν επίτηδες για να πάρει τα λεφτά ο Κουντούρης, να πάει ο οπαδός του Ολυμπιακού να πει: Α, ήμουν και εγώ στη Φιέστα. Πού ήσουν, ρε, αφού ήταν άδειο το γήπεδο. Ηλεκτρονικά ήσουν, γελάνε μαζί σου. Πάνε πλήρως εσύ σαβόδι τον Κουντούρη τα 5 και τα 7 ευρώ για να οικονομήσει αυτούς και αύριο μεθαύριο να αφήνει και απλήρωτες τις πολίστριες. Γιατί γι' αυτό το θέλει. Επειδή βογγίξανε, σου λένε πολίστριες, εμείς πήραμε ευρωπαϊκό. Και είναι δυνατόν να είμαστε απλήρωτες. Κι όμως ήταν απλήρωτες. Με αυτά τα λεφτά θα πάει να πληρώσει ένα πριμάκι στις πολίστριες, θα κάνει καμιά μεταγραφή στο βόλεϊ, θα κάνει καμιά μεταγραφή στο πόλο, θα κάνει καμιά μεταγραφή δεξιά-αριστερά για να είχαμε να λέγαμε για την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, εγώ επισημαίνω κάποια πράγματα από τον κύριο Αλέξη Κούγια και λέω ότι ο Κούγιας λέει λοιπόν ότι το Δεκέμβριο του 2014 αγόρασε αυτός ο κύριος Αυγός, Μελάτος ή όπως θέλετε πείτε το, τον Μπας Γιάννενα και μάλιστα λέει ότι του είπε αυτός ο Αυγός
ότι το, ή ο ασβός, όπως θέλετε πείτε το, ότι τον αγόρασα, λέει, και τα λεφτά, λέει, πρέπει να τα έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης, τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός ο οποίος αγόρασε τον Παζιάννα, λέει, πρέπει να έδωσε τα λεφτά ο Σαββίδης. Και θα σας πω κάτι για να τρελαθείτε τώρα. Το 14 το Δεκέμβριο, μάλιστα. Λέει αρχές Δεκεμβρίου του 14 μπορεί μέσα. Το 14 το Δεκέμβριο, λοιπόν, 18 Δεκεμβρίου, παίζουνε Πας Γιάννενα ΠΑΟΚ και το μάτς τελειώνει 3-0 στα Γιάννενα. Ωραία. Δεύτερο γύρο έρχεται ο Πας Γιάννενα στην Τούμπα και παίρνει 1-1. Την ίδια χρονιά ο Πας Γιάννενα αποκλείει τον ΠΑΟΚ στο κύπελο με 1-0. Δηλαδή λέει ο Κούγιας ότι ο Σαββίδης έδωσε τα λεφτά για να αγοραστεί ο Πας Γιάννενα, γιατί είναι καινούριο σενάριο αυτό για του χρόνου πώς θα βγάλουμε τον Ολυμπιακό πρωταθλητή. Δεν περνάει όμως, θα γελάσει και το Παρδαλό Κατσίκι, αλλά απλώς το είπαν, ένα είχαμε να λέγαμε. Και εμείς απαντάμε από την άλλη πλευρά, δημοσιογραφικά, καθαρά. Λες λοιπόν, κύριε Αλέξη, ή όποιος το λέει, ή εσείς από τον Πειραιά που το διοχετεύετε στον Αλέξη για να το πει, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, ότι εκείνη τη χρονιά που ο Σαββίδης, δηλαδή, έδωσε τα λεφτά, κατά την εκτίμησή σας, και πήρε τον Πας Γιάννενα, ο ΠΑΟΚ έχασε 3-0 στα Γιάννενα, 1-1 έφερε στην Τούμπα στο πρωτάθλημα και έχασε 1-0 στο κύπελλο και αποκλείστηκε. Πρέπει να είναι πολύ, πολύ βλάκας ο Σαββίδης για να γίνεται αυτή η διαδικασία. Μάλλον τον περνάτε για πολύ βλάκα, θα πω εγώ, την άλλη λέξη βάλτε εσείς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα, γιατί βάλτε τα εδώ και στη συνέχεια για να καταλάβετε ότι την επόμενη χρονιά πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ με Τούντορ Μούντορ, τότε αν θυμάστε κλπ. Και τρώει 3 γκολ στα Γιάννενα, πάλι 3-1. Χάνει ο ΠΑΟΚ από τα Γιάννενα και ψαλά μην έφτανε αυτό. Έρχονται τα Γιάννενα στην Τούμπα και κερδίζουν 1-2. Δηλαδή η ομάδα του Σαββίδη, σύμφωνα με τον κύριο Κούγια, τι κάνει, κερδίζει 5 φορές τον ΠΑΟΚ. Τον διαλύει 5, δεν τον κερδίζει 5, τον κερδίζει 4 και μια ισοπαλία μέσα στην Τούμπα. Δηλαδή σε 2 χρόνια που υποτίθεται ο Σαββίδη αγόρασε την ομάδα γίνεται αυτό. Και αυτά θέλει ο Κούγια να μα τα πει, οποιοδήποτε μα τα λέει, για να τα πιστέψουμε. Και να ανοίξουν το στόμα οι Χάνοι, οι διάφοροι Χάνοι, και να αρχίσουν να λένε, ω, τι ωραία που τα λέει ο Κούγια. Ή του Ολυμπιακού Χάνοι. Αυτοί που, γιατί ο Ολυμπιακός έχει σοβαρούς φιλάθλους, δεν είναι όλοι έτσι. Ένα 5% όμως του φιλάθλου του Ολυμπιακού το πιστεύουν αυτό που λέει ο Κούγιας. Οι άλλοι γελάνε με τον Κούγια. Λένε τι βλακείς λέει τώρα, τι είναι αυτά πάλι, τι σκαρφιζόμαστε πάλι για να γίνει αυτή η διαδικασία. Για να μην σας τα πολυλογώ λοιπόν τα θέματα όλα, να πω ότι αυτό το θέμα δεν υπάρχει, όπως δεν υπήρχε και πολυδιοξία στην Ξάνθη που αποδείχτηκε, και να σας θυμίσω εδώ τώρα ότι στην τελευταία αγωνιστική του περσινού πρωταθλήματος, η ομάδα η οποία υποτίθεται είχε πολυδιοκτησία, ο ΠΑΟΚ δηλαδή η Ξάνθη, πήγε και του έκοψε βαθμό μέσα στην έδρα της, 1-1 έφερε, και ο ΠΑΟΚ και η διαφορά με τον Ολυμπιακό πριν τα πλεόφ αυξήθηκε αντί να μειωθεί. Γιατί όταν ήταν να έρθει εδώ ο Ολυμπιακός, αν τον κέρδιζε ο ΠΑΟΚ εδώ, θα ήταν ένα πόντο επάνω. Ο Ολυμπιακός κέρδισε, πήγε 5 πόντους επάνω. Κάνει ισοπαλία τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ στην Ξάνθη, και κάνει 7 βαθμούς διαφορά ο Ολυμπιακός. Εκεί που ήταν να πάει ο ΠΑΟΚ ένα βαθμό επάνω, 2 αγωνιστικές πριν το τέλος, μένει μείον 7. Αυτά δεν γίνονται. Και η μία ομάδα η οποία του στέρισε δηλαδή τους βαθμούς, τους 3 βαθμούς, ήταν η Ξάνθη. Δηλαδή η ομάδα που σύμφωνα με τον Κούγια έχει πολυδιοξία με τον ΠΑΟΚ. Ρε, δεν πάει να κάνετε καμιά δουλειά άλλη. Ρε, δεν πάει να ασχοληθείτε με τίποτα άλλο. Και τα λέω αυτά γιατί σε λίγο θα έχω τον Γιώργο τον Μίρτσο, μόλις τον έχω να με ενημερώσετε, παιδιά, ο οποίος θα μου δώσει λίγο ένα στίγμα του αγώνα Άρης ΠΑΟΚ, γιατί εμείς θα επικεντρώσουμε στο Άρης ΠΑΟΚ. Θα δούμε στο ΠΑΟΚ Άρης, με συγχωρείτε, στην Τούμπα. 3 η ώρα την Κυριακή, ας το βάζατε κατά τις 12, παιδιά. Κατά τις 12 ώρα το βάζατε, θα ήταν πολύ πιο ωραία. Μόλις θα ξυπνούσα να πηγαίνω να παίξουν μπάλα. 3 η ώρα το ΠΑΟΚ Άρης, ρε. Θα μας τρελάνετε. Με διαιτή τον Κουλμπάκοφ. Ο Κουλμπάκοφ είναι ο διαιτής, αυτός είναι ο διαιτής συνάντησης. Σύμφωνα με τον ορισμό του, υπάρχει μια προϊστορία με τα ΠΑΟΚ Άρης. Θα μπορείτε να μπείτε μέσα στο σφίνα.gr και να διαβάσετε αυτά τα οποία γίνονται με τον και με τον Κουλμπάκοφ. Λοιπόν, τώρα, εμείς επειδή μιλάμε ποδοσφαιρικά εδώ, θα πάμε λίγο να μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Μίρτσο, ο οποίος με ειδοποιούν ότι τον έχουμε ήδη μαζί μας και είναι μαζί μας τώρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Νίκο, σε ένα και στους φίλους που παρακολουθούν την εκπομπή τηλεθέτες. Να πω ότι το πρώτο που θέλουμε να μας πεις είναι κατά την εκτίμησή σου και σύμφωνα με τα όσα έχεις παρακολουθήσει το τελευταίο διάστημα, αλλά και την προπονητική σου έτσι σκέψη, πώς θα παίξουν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι της Κυριακής. Πάω Κάρι στην Τούμπα. Πρώτα απ' όλα, ωραίο μπλουζάκι. Ωραίο. Ναι. Σου δίνει, σου δίνει κάτι παρότι. Δείχνει. Ολυμπιακό. Όχι, όχι. Δεν είναι κόκκινο. Όχι, άστο, παραχάει. Μπορντό.
Παναχαϊκή, Απόλλων Καλαμαριάς και τέτοια. Παναχαϊκή, Απόλλων Καλαμαριάς, άμπραβο. Γιατί κάποιοι μου στείλαν τη μηνύα του Ολυμπιακού μπλουζάκι, δεν είναι του Ολυμπιακού. Όχι, ρε, τι σχέση έχει εδώ. Μην τρελαθούμε. Είναι Μπορντό, καλά το είδες Γιώργο. Μπορντό. Ωραίο μπλουζάκι είναι, ωραίο. Και Απόλλων Καλαμαριάς. Σε μεγαλοδείχνει λίγο, καλό θα είναι να. Λοιπόν, ναι. να γελάμε Νίκο, γιατί βλέπω μια βουβή κακή ανάμεσα στους ανθρώπους και δεν μου αρέσει. Λες και θα ζήσουμε 5.000 χρόνια και θα το φτιάξουμε. 500 χρόνια, ναι. 500 είναι απίστευτο τώρα. Ας γελάμε λιγάκι. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Ξέρεις τι, υπάρχουν δύο ντέρμπι, δύο τοπικά ντέρμπι. Είναι το ένα το αθηναϊκό ντέρμπι των σκοτωμένων κάτω Παναθηναϊκού ΑΕΚ, όπου εκεί υπάρχει ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Εκεί θα σκοτωθούν, ξεκινάω από εκεί. Και οι ομάδες αυτές οι δύο δεν μπορούν και παραπάνω τα παλικάρια. Δηλαδή, αν είδες μία δήλωση, ξεκινάω από αυτό το μάτς, για να έρθω στο δικό μας, άμα δεις μία δήλωση του Χιμένεθ, παράλλαξε λίγο τη δήλωση μετά το 1-5 με τον Ολυμπιακό, που είπε δεν μπορούν παραπάνω τα παιδιά, ρε παιδί μου. Τόσο μπορούν. Ναι, τόσο μπορούν. Ακριβώς. Τους είπε στις δηλώσεις του, μέσα στα ποδητήρια, παιδιά, εγώ από εσάς είμαι ευχαριστημένος, τα δίνετε όλα, λέει εσείς. Και σταμάτησε εκεί. Δεν είπε ότι ξέρω, φαίνεται ότι δεν μπορείτε παραπάνω. Κατάλαβες, γίνεται το ντέρμπι των σκοτωμένων. Το προαναφέρω γιατί το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, αν ο Άρης χάσει και κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι των σκοτωμένων, η τριάδα Άρης, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός μπερδεύεται λίγο τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Ναι, ναι. Αλήθεια. Ο αδιάφορος της υπόθεσης Ευρώπη είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σίγουρα στην Ευρώπη, απλά θα δει αν είναι δεύτερος ή τρίτος. Εκείνη όλη η ιστορία. Ή τέταρτος, η χειρότερη. Όχι, δεν πάει τέταρτος. Δεν πάει με τίποτα, μέχρι τρίτος. Ναι, μέχρι τρίτος. Είναι δεύτερος ή τρίτος και μάλιστα εδώ Γιώργο καλά κάνεις και το θέτεις, γιατί και με ισοπαλία μπορεί να πάει το χειρότερο τρίτος, αλλά με νίκη είναι σίγουρα δεύτερος, κατά σίγουρα το αποσύρω, απλώς είναι πολύ κοντά στη δεύτερη θέση, γιατί και να χάσει τον Ολυμπιακό στην πρώτη τελευταία αγωνιστική στο Καραϊσκάκι, έχει στην έδρα τον Αστέρα Τρίπολης και παίζει για δύο αποτελέσματα. Γιατί και να ισοβαθμίσει με τον Άρη, αν φέρει ισοπαλία και έχει κερδίσει τον Χαριλάου, είναι αυτός παραπάνω. Απλά αυτό το αναφέρω γιατί στο ένα παιχνίδι του ντέρμπι της Αθήνας θα σκοτωθούν και το άλλο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, για τη μία ομάδα, για τον ΠΑΟΚ, εγώ σήμερα, ας πούμε, όπως βλέπω το παιχνίδι της Κυριακής, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ή θα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ αυτή των τελευταίων αγώνων, έτσι, το ρυθμό αυτό να κερδίζει τα παιχνίδια, ή θα αναστηθεί ο Άρης μέσα από αυτό το παιχνίδι. Ο οποίος Άρης δείχνει αυτοκτονικές τάσεις, έτσι. Δηλαδή το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν χάνεται. Έτσι όπως, δηλαδή, και έχω ρίξει μεγάλο βάρος, ο Άκης είναι φίλος, έτσι, συζητάμε αυτά, στον πάγκο ολόκληρο του Άρη και τον Ακυμάζιο και όλο. Εκεί μετά το 1-0 που δεν πιέσανε. Τα αφήνω με αυτό το παιχνίδι, είναι τις προηγούμενες αγωνιστικές. Τώρα ο Άρης έρχεται να παίξει, Νίκο φίλε, για ένα αποτέλεσμα στην Τούμπα. Είναι ίσως από τις ελάχιστες φορές που δεν είναι αγώνες κυπέλου. Μόνο για νίκη. Όπου ο Άρης κατεβαίνει στην Τούμπα και θέλει, δηλαδή, για τον Άρη το παιχνίδι, εκτός από τη σημασία του πρεστής της Θεσσαλονίκης στο ντέρμπι και του αντιπάλου του, έχει και βαθμολογική σημασία. Ο Άρης, αν χάσει, μπερδεύεται. Ο ΠΑΟΚ και να χάσει, δεν τρέχει τίποτα. Αυτό τι σημαίνει, ότι από πλευράς ΠΑΟΚ δεν υπάρχει αυτή η πίεση στο ότι ξέρεις κάτι, πρέπει ντε και καλά να κερδίσουμε. Οπότε ο Παύλο Γκαρσία μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με αυτή την φιλοσοφία των τελευταίων αγώνων, η οποία είναι πια. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν καίγομαι να κερδίσω και καίγεται πάντα ο αντίπαλός μου. Αν δεις ο ΠΑΟΚ πλην του Ολυμπιακού, με ΑΕΚ και με Άρη που παίζει τώρα, οι αντίπαλοι του καίγονται να κερδίσουν, να σκοράρουν. Δηλαδή η ΑΕΚ μετά το 0-1 στο επαναληπτικό του κυπέλου, και εγώ ήταν εκείνη να σκοράρει για να ανατρέψει το σεβάρο τη σκορ. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τα play-off και στην Τούμπα και στο Ολυμπιακό Στάδιο, αυτή και εγώ ήταν να σκοράρει για να κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ και μεχή ήταν βολεμένος. Οπότε έπαιζε αυτό το κλέβω, φεύγω. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ο Παύλο Γκαρσία φυσικά δεν πρόκειται να αλλάξει το σχηματισμό του. Ο σχηματισμός θα είναι 3-4-3. Ίσως αλλάξουν κάποια πρόσωπα από πλευράς του ΠΑΟΚ, αλλά η φιλοσοφία της ομάδας θα είναι η ίδια και δεν έχει ξαναλέω λόγο να την αλλάξει. Αυτή τη στιγμή και δεν προσφέρει το ΠΑΟΚ για να πάει σαν passing game από πίσω. Οπότε, η φιλοσοφία σαν ομάδα του ΠΑΟΚ θα είναι να δώσει χώρο στον Άρη
να γυρίσει ακόμα και στο μισό γήπεδο ή και έξω από την περιοχή του πάγου. Μπορεί να δούμε τον πάγου μέσα στην Τούμα να μείνεται έξω από την περιοχή του. Ο Άρης να κυκλοφορεί την μπάλα. Το θέμα είναι πώς θα την κυκλοφορήσει. Θα την κυκλοφορήσει ανούσια όπως την κυκλοφορούσε η ΑΕΚ ή θα έχει ουσία και θα μπορέσει να δημιουργήσει προβλήματα. Εκεί είναι το θέμα. Έχει την ποιότητα και την τακτική αυτή να το καταφέρει ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ δεν θα περιμένει να κλέψει και να βγει με τα ατού του στην επίθεση, όπου τα ατού του ΠΑΟΚ είναι στο να βγει σε μια γρήγορη κόντρα επίθεση. Και η πρώτη πάσα από το ΣΒΑΜΠ, γιατί ο ΣΒΑΜΠ την έχει την πρώτη πάσα και την τελική πάσα, έχει ποιότητα με το αριστερό του πόδι. Ο Ζήφκοβιτς που το απέδειξε, ο Άρντα αν παίξει, ο Σβιντέρσκι ή ο Κρμέντσικ μπροστά είναι δολοφόνοι άμα θα φύγουν. Δηλαδή υπάρχει ποιότητα σε παίχτες του ΠΑΟΚ για να βγει γρήγορα στην κόντρα επίθεση και το έχει αποδείξει. Μια πιθανή ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ. Ο τερματοφύλακας θα είναι ο Πασχαλάκης. Η τριπλέτα στην άμυνα θα είναι σίγουρα ο Βαρέλα στο κέντρο της τριπλέτας, γιατί είναι εξαιρετικός παίχτης και στο ένας με έναν και να παίρνει βάθος αμυντικά αλλά και επιθετικά να βγαίνει στον παίχτη που περνάει από τη μεσαία γραμμή. Νίκο, τα ξέρεις αυτά. Τον Λίμπερο το θέλαμε. Αν περάσει από τη μεσαία γραμμή ένας παίχτης παραπάνω, θα βγει αυτός σαν Λίμπερο να καλύψει. Ναι, και το κάνει ο Βαρέλα. Το θέμα είναι αν θελήσει να κρατήσει, αν είναι καλά. Ο Ίγκασον είναι απόλυτα καλά, Νίκο. Ο Ίγκασον είναι καλά, είναι, ναι. Ναι, μπορεί, έχει την ευχαίρεια τώρα αν θελήσει το Βιερίνια να τον ξεκουράσει λίγο, γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα πλέον ο στόχος του απόλυτος αυτή τη στιγμή είναι στην Ευρώπη, είναι ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος. Και κανείς δεν θα ζητήσει τίποτα περισσότερο από το παιχνίδι της Κυριακής. Απλά μια καλή παρουσία. Οπότε προσφέρεται να ξεκουραστεί ο Βιερίνια και να παίξει με την τριπλέτα των στόπερς όπως έχει, με τον Βαρέλα στη μέση δεξιά, ο Ίγκασον, αριστερά ο Μιχαηλίδης. Ο Μπάμπα είναι εξαιρετικός αριστερά και όσο παίρνει παιχνίδια το παιδί, δείχνει ότι υπάρχει ποιότητα, αλλά και πάνω απ' όλα ο Μπάμπα μου αρέσει, ξέρεις γιατί, Νικό. Έχει αυτή τη φιλοσοφία του κανονικού ποδοσφαίρου, ότι ναι, μεν έχω ποιότητα να βγω μπροστά, αλλά κάθεται πίσω να μαρκάρει να κάνει τον πρώτο του ρόλο, που είναι ακραίος αμυντικός. Είναι καλός, μπορεί να βγει, μπορεί να παίξει και τον ρόλο του back half, γιατί σε σχηματισμούς με τρεις, ο ακραίος αμυντικός πρέπει να ανεβοκατεύει όλη την πλευρά. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο Ροντρίγκο που παίζει δεξιά. Ίσως θα μπορούσε να δει και το Λίρατζι, του προσφέρεται, δεν του δίνει μεγάλη ποιότητα ο Ροντρίγκο, έχει επιλογές εκεί. Στη μεσαία γραμμή τώρα, το στοίχημα, όχι στοίχημα, αυτό είναι τι θα κάνει ο Παύλο Γκαρσία. Αν θα ξαναξεκινήσει με τον Αουγκούστο δίνοντάς του άφεση αμερτιών για την απαράδεκτη ενέργεια να σπρώξει τον αντίπαλο, έτσι. Και θα τον ξαναξεκινήσει με τον ΣΒΑΜΠ ή θα ξεκινήσει με τον Τζιγκάρα, ο οποίος Τζιγκάρας μαζί με τον Ουάρντα, όταν μπήκαν αλλαγές στο 46 στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι κατευθείαν. Δηλαδή έγιναν δύο αλλαγές, Τζιγκάρα, Ουάρντα σε θέση Αουγκούστο και Μουρκ, και ο ΠΑΟΚ πήρε το παιχνίδι, το τελείωσε. Νομίζω εκεί ότι θα ξεκινήσει με Αουγκούστο, Γιώργο. Αυτός ξέρει. Αυτός είναι, βλέπει μέσα στην ομάδα τι γίνεται, ή Αουγκούστο ή Τζιγκάρα και δίπλα σίγουρα ο ΣΒΑΜΠ, ο οποίος είναι καλός, ποιοτικός παίχτης. Στην κορυφή της επίθεσης έχει δύο επιλογές. Ο Παύλο Γκαρσία, αυτός θα καταλήξει τι θέλει. Δύο αξιόπιστες λύσεις. Ο Κρυμέντζικ τελευταία σκοράρει κιόλας, έχει ανεβάσει λίγο τα στάνταρ της απόδοσής του. Ο Σβιντέρσκι μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει και την ποιότητα. Είναι ένα καλό ταλέντο. Τώρα εκεί μπροστά, αφού έχει την ευκαιρία να ξεκουράσει το Βιερίνα, μπορεί να ξεκουράσει και τον Ζήφκοβιτς. Ξεκινώντας πίσω από το φορ με Ουάρντα και Τζόλι. Δηλαδή να φέρει τον Ουάρντα δεξιά στη θέση του Ζήφκοβιτς, που την παίζει πάρα πολύ καλά τη θέση αυτή, έπαιζε και στο Βόλο, και αριστερά να ξεκινήσει με τον Τζόλι. Αυτή είναι μια ενδεκάδα η οποία θεωρώ είναι πολύ πιθανόν να τη δούμε. Αν θελήσει να ξεκουράσει δύο παίχτες οι οποίοι διακρίνονται σε κάθε παιχνίδι και δίνουν πολλά, και αυτή είναι Βιερίνια και Ζήφκοβιτς. Φυσικά, αν ο Παύλο πιστεύει, όχι πιστεύει όπως και όλοι μας, ότι ο πρώτος, ο βασικός στόχος του ΠΑΟ είναι κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος. Τακτικά σου είπα, ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα περιμένει τον Άρη στο μισογήπεδο, θα του δώσει χώρο να κλέψει και να βγει, και από πίσω, φυσικά, αν πιέσει ο Άρης, που θα πάω σε λίγο στον Άρη, ο ΠΑΟΚ θα πάει στη μεγάλη πάσα που διεκδικεί ο φόρτου για να μπορέσει να σπάσει στους πίσω τρεις παίχτες που έρχονται. Μάλιστα. Τώρα, στον Άρη. Ο Άκης ο Μάντζιος δεν έχει, αν δεις, με 14 παίχτες, 15 έχει βγάλει όλη τη χρονιά ο Άρης. Αυτό είναι και καλό και κακό. Είναι καλό γιατί η ομάδα, οι παίχτες αποκτούν περισσότερη ομοιογένεια, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια κούραση, ένας κορεσμός των πολλών αγώνων για κάποιους παίχτες. Εμένα, ας πούμε, μου άρεσε να παίζω, Νίκο. Ήθελα να παίζω και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη. Δεν ήθελα να κάνω προπόνηση. Ναι. Ήθελα να έχω αγώνες. Είναι παιδιά τα οποία δηλώνουν κουρασμένα, δεν ξέρω. Εγώ δεν πιστεύω στην κούραση του ποδοσφαιριστή. Γιατί ποδοσφαιριστής είσαι πρώτα από χόμπι
Και μετά, αφού είσαι ευλογημένος και γίνεις και επαγγελματίας και παίρνεις τα λεφτά, κάνεις το χόπι σου αμοιβόμενος. Άρα δεν μπορείς να δηλώνεις κουρασμένος ούτε με ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μου λες, ο Άρης που έχει το θέμα με τον Δελιζής, γιατί θα μιλήσεις και για τα θέματα, αλλά θίξε λίγο για αυτό το θέμα, απουσία ή όχι του Δελιζής, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε αν θα παίξει. Είναι καλός μέχρι στιγμής. Θα παίξει. Αν θα παίξει, λίγο, γιατί είναι τραυματίας. Θα παίξει. Εντάξει, μπορεί. Ξέρεις γιατί θα παίξει. Κοίταξε. Εγώ ξέρω θα παίξει, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος 100%. Θα παίξει. Ο Δελιζήσης είναι ένα παιδί. Πρώτα απ' όλα θα του ξαναδώσω και σήμερα δημόσια συγχαρητήρια και θα πω ότι το θαυμάζω. Είμαι θαυμαστής του Δελιζήση. Γιατί ένα παιδί χωρίς τεχνική κατάρτιση, χωρίς αυτά τα πράγματα που πρέπει να έχει ένας παίχτης για να υπάρχει, αυτός σε υψηλό επίπεδο, αυτός κατάφερε όχι μόνο να υπάρχει, αλλά και να διακρίνεται μέσα σε μια ομάδα τον Άρη, όπου δείχνει ο Δελιζήσης ότι γουστάρει να παίζει στον Άρη. Και είναι κάποια παιδιά τα οποία όταν γουστάρουν να παίζουν σε μια ομάδα και όταν η ομάδα αυτή έχει ένα ντέρμπι που θεωρούν ότι τους χρειάζεται, θα χρησιμοποιήσω και αυτή την κλισέ έκφραση, φύγουν και τα δόντια, ναι, και παίζουν. Εντάξει. Αν και πιστεύω το χτύπημα στο ισχύο, γιατί έχει μια κάκο στο ισχύο από ό,τι έξω όσο γνωρίζω. Δεν είναι εύκολο. Ναι, είναι, πονάει ο πόνος. Εγώ καμιά φορά έλεγα τι είναι ο πόνος, γιατί μου λέγανε δεν πόνας, και τι είναι ο πόνος. Ένα συνέστημα, είτε πεινάω είτε πονάω, συνέστημα είναι και το γελούσα. Ναι, αλλά πώς θα ναι. Τρέξει το θέμα, αυτό είναι και η ιστορία τώρα. Όχι. Νίκο, επειδή έχω κάνει ένεση και με ένζημα και ξυλοκαίδι. Α, ένεση, με ένεση. Μάλιστα. Με ένεση, γιατί στο ισχύο δεν μπορεί, μόνο πόνο μπορεί να του φέρει. Δεν μπορεί να του κάνει παραπάνω ζημιά. Από τα λίγα που γνωρίζω. Ναι. Δηλαδή, αν έχεις μία θλάση και σου κάνω μία ξυλοκαίνη, ναι, μεν δεν θα νιώθεις τον πόνο, αλλά η θλάση θα επιδεινωθεί και θα γίνει χειρότερα. Αν έχεις μηνίσκο και κάνεις ξυλοκαίνη, δεν θα νιώθεις τον πόνο, αλλά θα διαλύσει το μηνίσκο σου. Ναι. Αν όμως έχεις μία κάκωση η οποία απλά σου βγάζει πόνο, μόνο πονάς, χωρίς να έχεις κάποια επιδείνωση και θες να εξαλείψεις τον πόνο, κάνεις την ξυλοκαίνη και με λίγο ένσημα και τελείωσε. Αν είναι δηλαδή μόνο ο πόνος το πρόβλημα και δεν υπάρχει να μεγαλώσει το πρόβλημά του, θεωρώ ότι θα ξεκινήσει. Αν δεν ξεκινήσει ο Δελιζήσης, ο Άρης είναι συγκεκριμένος. Ο Κουέστα στο τέρμα, ο Μπεναλουάν τώρα που ήρθε από τραυματισμό κι αυτός, έτσι. Βασικός, ο Ρόους δεν είναι καλά, είδε έπιανε τον αστράγαλό του. Ναι, δεν είναι καλά. Δεν είναι 100% έτοιμος, αλλά επειδή και ο Δελιζής έχει το θέμα, είναι έντονα προβληματισμένος ο Μάτζιος και αύριο, Σάββατο, θα ξέρουμε τελικά αν θα πάρει το Μάτζιο, αν ο Ρόζ είναι εντάξει, αν ο Μπαγκαλιάνης θα πρέπει να είναι και αυτός να περιμένει, που είναι δύσκολα δηλαδή. Παίζει και ο Ιωάννου, Νίκο, ναι, και ο Ιωάννου. Μπορεί να είναι και αυτός στόπερ, μπορεί να είναι και αυτός στόπερ. Είναι χολέμπας δηλαδή, να το πω έτσι. Ναι. Αλλά ξέρεις τι θέλω να σου πω, Νίκο, ότι αυτό είναι το παιχνίδι της χρονιάς για τον Άρη. Θα το έλεγα μετά, με αναγκάζεις τώρα να το πω, ότι το παιχνίδι όλης της χρονιάς για τον Άρη, καλός ή κακός, κακός για μένα, είναι το πάω κάρισμα στην Τούμπα. Σωστά. Και βαθμολογικά και πρεστής και όλα. Γιατί αν ο Άρης χάσει, δηλαδή θα λέει ο Άρης ότι στην καλύτερη του χρονιά, έναντι του μισητού του αντιπάλου που είναι ο ΠΑΟΚ, τερμάτισε κάτω από αυτόν την ώρα που ο ΠΑΟΚ είχε μια μετριοκακή χρονιά. Έτσι, αυτό. Καλή χρονιά έκανες δηλαδή τότε. Αυτό. Οπότε, για τον Άρη το παιχνίδι της χρονιάς είναι αυτό. Αν θέλει να το πάρει, θα πρέπει οι παίχτες που θα παίξουν, δηλαδή να μην λέει πονάω αλλά παίζω, θα πει είμαι καλά και παίζω. Είτε Δελιζής λέγεται, είτε Ρόζ, είτε Ιωάννου, είτε όποιον θελήσει να βάλει εκεί πέρα. Έχει να επιλέξει. Ο σίγουρος είναι ο Μπεναλουάν. Έχει τώρα στους ακραίους αμυντικούς. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου ο Σάκητς όσον αφορά την αμυντική του λειτουργία στην αριστερή πλευρά έναντι του Ολυμπιακού, όπου ο Ρατζέλοβιτς και ο Ντρέγκερ που ανέβαινε, ο Ντρέγκερ είχε δοκάρι, τον περνούσαν σαν σταματημένο. Ο Πάκο Ντρέγκερ, ναι, που είχε το δοκάρι στην αρχή. Στο παρότι ο Σάκητς φημίζεται ως καλύτερος αμυντικά από τους άλλους, δηλαδή από τον Μάνο, από τον Κάνε. Από τον Κάνε. Και γι' αυτό παίζει αριστερά, γιατί τον Κάνε είναι και αριστερό ποδαρός και έχει την ποιότητα. Απλά λένε ότι υστερεί αμυντικά. Ο Σούντγκρεν δεν βγαίνει από εκεί, γιατί είναι λίρα 100 το παιδί. Οπότε αριστερά θεωρώ ότι παίζεται μια θέση ανάμεσα στον Κάνια και στον Σάκητς. Ναι. Εκεί όμως, Γιώργο, συγγνώμη, αλλά εκεί παίζει ο Ζίβκοβιτς. Από εκείνη την πλευρά παίζει ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι ένας από τους πιο καλούς παίκτες του ΠΑΟΚ. Και αυτός που είναι το κερασάκι στην τούρτα. Και θεωρεί ο Μάντζιος, είναι πληροφορία ρεπορταζιακή αυτή, ότι ο Σάκητς είναι πιο καλός αμυντικός παίκτης, και έτσι είναι σε σχέση με τον Κάνια. Αν τα βάλουμε λίγο σειρά, και τον Ιωάννου,
γιατί και ο Ιωάννου αριστερός μπάκι αλλά μπορεί να παίξει και στόπερ και θεωρεί ότι είναι ο Σάκης καλύτερος. Γι' αυτό πιστεύω θα το βάλει το Σάκης την Κυριακή. Το Σάκης δεν το χρησιμοποιήσει, απλά είπα έχει αυτές τις εναλλακτικές και για έναν άλλο λόγο, εκτός της καλύτερης αμυντικής λειτουργίας που έχει από τον Κάνεα, ναι. Ο Ζίφκοβιτς παίζει δεξιά με αντίθετο πόδι. Ο Σάκης παίζει αριστερά με αντίθετο πόδι, οπότε όταν ο Ζίφκοβιτς θα συγκλίνει, θα πέφτει το καλό πόδι του Ζίφκοβιτς στο καλό πόδι του Σάκης και θα αποφεύγονται τα τελειώματα με τα πόδια. Έτσι. Αυτά είναι τα επιμέρους μετά που περνάμε. Αυτό θα το δούμε και στο παιχνίδι, γιατί όλα πρέπει να μεταφερθούν στην πράξη. Τώρα, οι δύο στον άξονα του Άρη είναι σίγουρα ένας είναι ο Σάσα και ο άλλος δεν υπάρχει άλλος, είναι ο Ματίγια. Από τη στιγμή που ο Τζέκο να ευχηθώ στο παλικάρι να το έχει ο Θεός γερό. Περαστικά. Βέβαια. Ναι, περαστικά του να γιατί. Να δούμε μια φωτογραφία που έχουμε, Γιώργο, να δούμε από το χειρουργείο σήμερα, από τα παιδιά, από το κοντρόλ, λέω. Αυτή είναι η φωτογραφία. Μετά την εγχείρηση που έκανε, θα μείνει δύο μήνες έξω. Λένε οι πληροφορίες, 8 εβδομάδες περίπου και μετά σιγά σιγά. Αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία θα την κάνει μάλλον φυσιολογικά, έτσι δεν είναι? Θέλω να σου πω μια ιστορία να γελάσουμε τώρα με χειρουργείο. Μετατάρσιο είναι. Μετατάρσιο. Θέλω να σου πω μια ιστορία με χειρουργείο. Έτσι μπαμπαμ γρήγορα γελάσαμε. Ναι, γιατί όχι, φυσικά. Ξανά περαστικά στο παλικαράκι του Τζέκο, αλλά άστο, θα σου το πω άλλη φορά αυτό, να μου το θυμίσεις. Είναι ωραία φάση. Εγώ πήγα για χειρουργείο, έφυγα από την Πάτρα στην Αθήνα μόνος με το αυτοκίνητο. Έκανα ολική νάρκος και είπα του Αργύρη του Μίτσου: φεύγω. Τι φεύγεις, δεν μου λέει. Με ολική νάρκος είσαι. Το μάξι έχω κάτω. Λέω: θα φύγει το πόδι μου μπαταρισμένο από μηνίσκο. Κανονικά χειρουργείο. Και δεν γίνεται. Κανονικά. Κατέβηκα την Κηφισία με χειρόφρενο γιατί το πόδι δεν λύγιζε. Και σταμάτησα στην Κόρυθο, πήρα ένα καφέ. Αλλά. Το CRX το Vetek. 160 άλογα εκείνο πήγαινε. Εντάξει, ρε φίλε, άρα έχεις αμάξι τώρα. Τι να λέμε. Άρα ποντάριζε στα αμάξι. Και άμα σε πάρει ο ύπνος στα αμάξι μόνο, θα σε πάει. Τι είναι άλογο? Όχι, άμα σε πάρει ο ύπνος, θα τρώει. Άλογο είναι. Πολύ κοινά. Έλα σε πολύ την ιστορία να γελάσει. Έχω χτυπήσει κάποια στιγμή στην Παναχαϊκή και μου πονάει το γόνατο. Εγώ δεν έδινα πολύ σημασία. Μου λένε πήγαινε στον γιατρό που έχουμε τον Κούκουρα. Πάω εκεί, μου λέει: έχεις μηνίσκο, θα πας. Κανονίζουμε ραντεβού να πάω να με χειρουργήσει ο Αργύρης ο Μίτσου. Τότε ήταν η κορυφή. Χειρουργός... Παναθηναϊκό που ήταν. Παναθηναϊκό και Εθνική Ομάδα. Παναθηναϊκό και Εθνική Ελλάδος. Ναι. Και λέει ο Ανδρέας ο Μικαλόπουλος: μείνε να παίξεις στα ντέρμπι που είχαμε. Μήπως χαιρετίζουμε για να μπορέσουμε να συνέλθουμε. Του λέω: έγινε, μωρέ, θα τον πατάρω το πόδι και θα παίζω. Τελευταίο παιχνίδι παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Κερδίζουμε 3-2. Το βράδυ πάμε στα. Εγώ Δευτέρα τις 9 έχω ραντεβού στο ΚΑΤ με τον Αργύρη το Μίτσου για να κάνω χειρουργείο. Το 1991 αυτό, κάπου εκεί. Πάμε το βράδυ στα μπουζούκια. Γυρίζω στο σπίτι κάτι σε. Πηγαίνετε και στα μπουζούκια, αυτό νομίζω νικήσαμε, ότι σπάνιο, νικήσαμε, Νίκο. Ναι. Άκου το γέλιο τώρα, να δεις. Γυρίζω στο σπίτι. Ναι. Τότε ήμουνα στην αρχή με τη γυναίκα μου. Με βλέπει εμένα από τα μπουζούκια. Της λέω, δώσε ένα στο τσάκι. Λέω, πάω κάνω μια εγχείρηση στην Αθήνα και έρχομαι. Τι εγχείρηση μου λέει, γύρισε πιωμένο, πού πάνε, με ποια θα πει. Άιντε ρε, τη λέω, δώσ' με εδώ κάτι. Παίρνω ένα σορτσάκι, φεύγω με το αμάξι. Πάω στο ΚΑΤ, με περιμένουν. Κάνω το χειρουργείο 11 η ώρα, βγαίνει η ώρα μία, με βλέπει ο Αργύρης ο Μίτσα. Και έγινε μετά αυτό, θα φύγει, λέω, φεύγω. Γύριζε στο σπίτι, με βλέπει η μετέπειτα σύζυγό μου με το τέσσερι και βάλε χράμα. Λέει, δεν σε πίστεψα. Λέω, αν πιστεύει όταν σου μιλάω. Δεν αυτό... γίνονται αυτά. Δεν σε πίστεψα, νομίζω παραμύθια ήταν. Μόλι με είδε όμω, γύρισα το γράψα εφημερίδε. Και να σου πω και αποκατάσταση τώρα, γιατί τσατίζουμε ορισμένα παιδιά. Να πας στο γυμναστήριο, να κάνεις ισομετρικά τετρακέφαλο το γόνατο, ξέρω εγώ, στο τάδε μηχάνημα, μετά να βάλεις 1 κιλό, μετά 2 κιλά βαρύδιο και αυτά. Τι έκανα, εγώ βαριόμουν να πηγαίνω στα γυμναστήρια τώρα. Είχαμε διακοπή και την άλλη εβδομάδα παίζαμε με τον Παναθηναϊκό μέσα στην Πάτρα. Ναι. Και ήθελε ο Ανδρέας να επισπεύσω αν μπορέσω να παίξω. 13η μέρα έπαιξα για να ξέρεις. Ναι. Την τρίτη μέρα λοιπόν, μιλώντας με τον Αργύρη το Μίτσι, μου είπε: βάλε 1 κιλό βάρος. Τι να βάλω 1 κιλό, έβαλε 1 κιλό ζάχαρη. Και όπως καθόμουν, όταν έφτασε στα 5 κιλά η ζάχαρη, ήταν πολλές και βάλα 5 κιλά σακούλα πατάτες. Και καθόμουν και έκανα στο σπίτι για να μην πηγαίνω στο γυμναστήριο, ρε φίλε. Και τώρα μου λένε: το παιδί είναι κουρασμένο, κατάλαβε. Λοιπόν, έτσι να γελάμε. Πάμε, Παρασκευούλα είναι σήμερα. Οι δύο στο 4-2-3-1 του Άρεος θα είναι σίγουρα ο Σάσα δίπλα, ο Ματίγια δεν έχει άλλον άνθρωπος να χρησιμοποιήσει και ο Κάτσε είναι σε πολύ καιρό τραυματίας, δεν είναι καν σε ρυθμό. Η δύναμη του Άρεος είναι εκεί μπροστά η τετράδα και το τι θα επιλέξει ο προπονητής. Βασικά θεωρώ σίγουρους τον Μπερτόγλιο, ο οποίος παίζει πίσω από το φορ και δίνει πάρα πολλά το παιδί.
Τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος είναι πουλέλ μου, είναι παιχτούρα, το γουστάρω πάρα πολύ. 10 πέναλτι να χάσει, ο τύπος είναι παιχτούρα. Είναι μεγάλη ποιότητα. Αλλά τον Μπρούνο Γκάμα δεν τον αναγκάζουμε να κάνει άμυνα. Έχουμε τον παίχτη, το χαφ πίσω από την πλάτη, να μαρκάρει αυτός αντί του Γκάμα. Ναι. Λέω τώρα τακτικά. Και μετά, αφού αυτοί οι δύο είναι σίγουροι, πρέπει να δούμε ποιος θα παίξει φορ και ποιος θα παίξει δεξιά. Αν φορ ξεκινήσει ο Μάνος, ο οποίος σκόραρε και στο τελευταίο παιχνίδι. Τυχαία, άτυχα βρέθηκε στη φάση, έκανε γκολ το παιδί, έτσι. Αν ξεκινήσει ο Μάνος, δεξιά θα είναι ο Μαντσίνη. Αν επιλέξει, επειδή ο ΠΑΟΚ θα έχει τρεις στόπερ, να μην βάλει βαρύ στόπερ, γιατί την τελευταία φορά που έπαιξε με τον Μάνο μέσα στο Χαριλάου και σήκωσε την μπάλα ψηλά, νικήθηκε κατά κράτος και ο Μάνος και ο Άρης. Συγγνώμη, από τα θηρία του ΠΑΟΚ, γιατί όποιοι και να παίξουν, εκεί είναι θηρία, ο Βαρέλα δηλαδή ψηλά είναι δύναμη. Ίγκασον ή Μιχαηλίδης, ή αν παίξουν και οι τρεις αυτοί. Ο Μάνος εκεί ψηλά του είναι άχρηστος, δεν θα μπορέσει να πάρει καμία μονομαχία. Και ίσως ο Μάντζου ζητήσει να πάει την μπάλα χαμηλά και να ξεκινήσει με το Μαντσίνι φορ, τον Μπερτόγλιο πίσω και δεξιά το Ματέο Γκαρσία, ο οποίος πρέπει επιτέλους να κάνει μισό παιχνίδι καλό στον Άρη. Ήρθε σαν, ήρθε σαν ο σούπερ παίχτης που πάνω σε αυτόν τον παιχταρά ο Άρης έγινε ολόκληρο σύριαλ το καλοκαίρι μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός. Όχι, έδωσαν τα λεφτά στον Ερυθρό Αστέρα, όχι αυτά. Και ευτυχώς ο Άρης που πήρε τον Μπερτόγλιο. Ναι. Δεν είναι. Εγώ, νομίζω έκανες πολύ ωραία την ανάλυση. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό για το ΠΑΟΚ. Να ολοκληρώσω τώρα για αυτό και τελειώνει. Για την τακτική φιλοσοφία του Άρη. Ναι. Ο Άρης είναι υποχρεωμένος η άμυνά του να γίνει ψηλά. Ή θα πρεσάρει τον ΠΑΟΚ ή θα πάει σε μια δεύτερη άμυνα που δοκίμασε να κάνει ο Μανώλο Χιμένεθ, αλλά δεν έχει τα εργαλεία. Ο Χιμένεθ έκανε την άμυνα, δεν ξέρω πώς το παρατηρήσαν, στα 3/4 του γηπέδου. Δηλαδή τι, επειδή γνωρίζουν όλοι ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι το να παίξει την μπάλα στα πόδια του τερματοφύλακα, του Πασχαλάκη. Δεν τον πιέζουν μπροστά για να πάει σε γιώμα, γιατί γεμίζουν, δεν ρισκάρει ο ΠΑΟΚ. Του δίνουν το δικαίωμα, γυρίζουν λίγο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, δίνουν το δικαίωμα να πιστέψει ότι μπορεί να αλλάξει την μπάλα χωρίς pressing και μετά πρεσάρουν, ο Χιμένεθ αυτό έκανε, μόλις πήγαινε η μπάλα στα πλάγια, στο out εκεί κοντά. Τώρα, ο Άκης ο Μάντζιος ή θα πρεσάρει πολύ ψηλά τον ΠΑΟΚ, δείχνοντας ότι θέλω το μάτς, ή θα περιμένει και αυτό το ίδιο. Αλλά σίγουρα θα πρεσάρει ψηλά γιατί θέλει να σκοράρει, θέλει να κερδίσει ο Άρης. Από πίσω προσπαθεί ο Άρης να παίξει, να πάει σε ένα passing game, αλλά είναι πολύ ρυψο κίνδυνο γιατί δεν υπάρχει ποιότητα στους αμυντικούς για να βγουν με την μπάλα. Εγώ περιμένω να γίνει καλό παιχνίδι. Δεν υπάρχει προτιμότητα από πλευράς ΠΑΟΚ και οι δύο ομάδες θέλουν να κερδίσουν. Και είναι κρίμα που δεν υπάρχει, ήθελε Ντούμπα να είναι γεμάτη από κόσμο οπαδούς και του ΠΑΟΚ και να πάρει και ο Άρης αυτό που του αναλογεί. Να γυρίσουμε στα παλιά, φίλε. Τα παλιά ήταν πιο ωραία από τα καινούργια. Μακάρι. Θέλω λίγο και ένα σχόλιο γιατί παίζουν την Κυριακή Ιωνικός Ξάνθη, Super League 2. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όποιος κερδίσει βγαίνει κατηγορία, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται. Γιατί αν το πάρει ο Ιωνικός έχει τελειώσει, είναι πρώτος με διαφορά. Αν το πάρει Ξάνθη, αλλάζει το σκηνικό και θέλει δύο μάτς εντός έδρας που έχει μετά Εργοτέλη και Λεβαδιακό. Αν τα πάρει, τελειώνει πρώτη. Τι βλέπεις για αυτό το μάτς? Νίκο, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά και ότι έχω παίξει όλες τις κατηγορίες και ειδικά στη Β' Εθνική ήταν που κατήγγειλα και δωροδοκίες και αυτά μόλις τελείωσε το παιχνίδι και όλα αυτά. Στην Ελλάδα, στη Σούπερ Λίγκα παίζεται σε σχέση με την Ευρώπη παραποδόσφαιρο, ναι. Και στις κάτω κατηγορίες από την Σούπερ Λίγκ παίζεται υποποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο στο οποίο ακόμα δέρνουν τους ποδοσφαιριστές, προσπαθούν μέσα στα μπουκάλια του νερού να βάλουν τι να βάλουν, να φαρμακώσουν ποδοσφαιριστές, ποιος είναι ο λόγος. Δηλαδή δεν είναι ένα ποδόσφαιρο που να προβλέψεις και να πεις βλέπω ότι ο Ιωνικός είναι καλύτερη ομάδα ή η Ξάνθη και παίζοντας έτσι θα κερδίσουν. Είναι ένα... και στην Α' Εθνική γίνεται αυτό, αλλά από τη Β' Εθνική και κάτω είναι πρωταθλήματα. Εγώ θήτευσα και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στη ΠΑΕ Καβάλα. Είναι πρωταθλήματα υποβαθμισμένα όπου υπάρχουν παράγοντες απατεώνες οι οποίοι ζουν από αυτόν, Νίκο. Και υπάρχουν και άλλοι ονειροπόλοι οι οποίοι βάζουν και γίνεται ένας αχταρμάς. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Με ρωτάς για τη Σούπερ Λίγκα, για το Ιωνικό Ξάνθη. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, είναι το παιχνίδι Λαμία Όφη, play out, και εγώ θέλω να πάω να στοιχηματίσω στο διπλό του Όφη.
Γιατί ενώ μου δίνει την ευχέρεια ο ΠΑΠ και η κάθε στοιχηματική εταιρεία να στοιχηματίσει στον Άσο και στο Χ, δεν μου δίνει το διπλό? Δεν σου δίνει. Όχι. Γιατί? Δες το αυτό. Το διπλό παίζεται του όφη. Πες τα τσακάλια σου να δουν. Εγώ το ψάξα κάπου. Το ψάξα, δεν το βρήκα. Το βρήκα χθες το 1,5 εκεί πέρα, μετά εξαφανίστηκε. Εγώ νομίζω ότι είναι. Ότι, γιατί προχτές που το ψάξα εγώ και μου το είπανε, γιατί εγώ στοιχηματίζω. Τι είπα το στο κινητό σου που τα ξέρεις αυτά? Εγώ δεν τα ξέρω. Αν το διπλό Λαμία όφη, πόσο πάει, πόσο παίζει? Έδινε πολύ χαμηλό ποσοστό στον όφη. Και πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή έδινε φαβορί τον, όπως δίνει και φαβορί. Στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Άρη δίνει έδινε 1,75 τον ΠΑΟΚ και 5,5 τον Άρη για διπλό. Δηλαδή δίνει φαβορί τον ΠΑΟΚ. Ναι, δίνει φαβορί τον ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Εγώ αν είχα αγωνιστικά, τώρα... Λογικό τώρα. Είναι αυτό. Δεν είναι όμως 1,70 με 5,5. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, το αποδέχεσαι. Λες εντός έδρας παίζεις και λοιπά. Όχι, Νίκο, αν μου δίνει, δεν υπάρχει εντός εκτός έδρας τώρα. Ούτε κόσμος υπάρχει, ούτε τίποτα. Ένα γήπεδο άδειο, παίζουν τα παιδιά. Και 5-10 που θα φωνάξουν, θα σε βρίσουν χέρι και φορά τα σταλόνια. Δεν έγινε τίποτα. Ναι. Αλλά εμένα στο πάω κάρι. Αν μου δίναν κάποια λεφτά και έπρεπε υποχρεωτικά να τα στοιχηματίσω, ναι, θα στοιχημάτιζα Χ και Άσο. Πρώτα στο Χ και μετά στον Άσο. Η τελευταία μου επιλογή θα ήταν το διπλό του Άρη. Μάλιστα. Δηλαδή, αν μου δίνανε σαν book να είμαι εγώ book και να δώσω ποσοστά, θα έδινα μεγαλύτερο ποσοστό στο Χ, στο δεύτερο θα είχα τον Άσο του ΠΑΟ και τελευταίο θα είχα το διπλό του Άρη. Γιατί ο Άρης τελευταία δεν πείθει εν αντιθέση με τον ΠΑΟ, ο οποίο πείθει. Γιατί κερδίζει τα ντέρμπι. Το πώς θα κερδίζει. Μάλιστα. Ο Άρης δεν πείθει. Γιώργο, την Κυριακή θα τα πούμε τώρα μετά το μάτς. Άρη, που θα έχουμε πολλά να πούμε και θα κάνει ανάλυση του αγώνα ΠΑΟ Κάρης. Θα έχουμε αρκετά να πούμε, πιστεύω, έτσι. Πάντα έχουμε να πούμε μαζί, Νίκο. Σωστά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και πράσινο βγαίνει αυτό το μπλουζάκι? Δεν βγαίνει, γιατί το πράσινο είναι, θυμίζει Πασόκ και πρέπει Παρισί... να καταργηθεί το Πασόκ. Το Πασόκ καταργήθηκε, τώρα γίνει Κινάλ. Άρα Νίκο, πρέπει να βρούμε ένα άλλο. Νίκο, μετά τα 60 μου είχε πει ένας φίλος μου, δεν ξέρω αν το ξέρει, ο Μπαμπούλα. Φτάσω στα 60, Γιώργο, θα όχι, ο Μπαμπούλα μου είχε πει μετά τα 60, οι μεγάλοι άνθρωποι να προτιμάνε χρώματα κυπαρισί και τέτοια. Και αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σα. Λοιπόν, λέει 1,45 είναι όφη. Παίζει όμω, λέει, δεν έχει φραγεί, λέει ο Νέστορα, με ενημερώνει τώρα. Εντάξει, μπορεί κάπου αλλού να μην παίζει. Θα δούμε, το ψάξουμε λίγο αυτό που ο Γιώργο. Το ψάξουμε να το δούμε. Ο φίλος ο Νέας Σπορ του Βορρά λέει: κύριε Πετρουλάκη, στη χθεσινή συζήτηση που είχατε με τον Τουρσουνίδη σχετικά με τον Τζόλι, συμφωνήσατε πως ο παίκτης έπιασε πάγκο επειδή είναι φορμέ. Δεν είπαμε αυτό, φίλε. Βέβαια, λέει ο φίλος Νίκος, η αλήθεια είναι αλλού, η δυσαρέσκεια στο πρόσωπό του δεν κρύβεται, δεν είναι φανερή και φανερώνει πολλά. Υποψιάζομαι πως κάτι άλλο συμβαίνει, ζεσταίνει εδώ 2 μήνες στον πάγκο. Μήπως επειδή άλλαξε μανατζερικό γραφείο, λέει, επιλέγοντας ένα Αμερικάνικο και αυτό που ελέγχει τον ΠΑΟΚ. Ξέφυγε δηλαδή από τα δίχτυα αυτών που αρμέγουν χρόνια τώρα πάντα με τη συνεργασία των ψευτοπαραγόντων του Δικεφάλου και τον Ιβάν Σαββίδη. Μήπως ο Τζόλης τελεί υποσιοποιητή τιμωρία για τη λάθος επιλογή που έκανε? Μακάρι να κάνω λάθος, λέει ο φίλος. Εμείς τα διαβάζουμε όλα, αδερφέ. Δεν είμαστε υπάλληλοι του ΠΑΟΚ εδώ. Και ό,τι υπάρχει, τους κατακεραυνώνουμε κιόλας. Να πω το εξής, ότι. Να διευκρινίσω ότι την Κυριακή δεν θα έχουμε ώρα 5 παιδιά την εκπομπή. Να ξέρετε, 3 είναι το ματς. Κανονικά θα κάνουμε. Μπορεί να κάνουμε λίγο πιο νωρίς, κάτι σε 8, 9 εκείνη την ώρα. Αλλά θα βγούμε κανονικά το βράδυ. Δεν θα βγούμε ώρα 5, δεν γίνεται ώρα 5. Κάτι σε 8 η ώρα μας υπολογίζεται, περίπου εκείνη την ώρα. Λοιπόν, να πω το εξής, ότι έχω ένα βιντεάκι για να δείτε τι γίνεται και σε λίγο θα σχολιάσω και τις δικές σας τοποθετήσεις. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και τώρα και όσα μπορώ να περισσότερα θα διαβάσω. Έχω ακόμα 15 λεπτά. Θα τα διαβάσω όσα μπορώ και πολλά θα πιστεύω θα προλάβω. Ένα βιντεάκι το τι έγινε στα Χανιά, όπου πήγαν οι φουσκωτοί του Ιωνικού. Πήγε εκεί, γιατί ξέρετε όλοι ότι ο Τσιριγότης, ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος του Ιωνικού, έχει και πολλά λεφτά, τα χώνει εκεί το Μελισσανίδη από πίσω και προσπαθεί να βγει. Απ' την άλλη πλευρά είναι ο Μαρινάκης, ο οποίος πάει κόντρα στο Μελισσανίδη και στον Τσιριγότη και θέλει να φάει τον Ιωνικό. Είναι ένα μπέρδεμα εδώ. Ο Κομπότης με το Λεβαδιακό είναι με τον Αφραγκούζο Αλαφούζο, άρα είναι και με τον Μαρινάκη. Η Ξάνθη είναι ανεξάρτητη, μεμονωμένη, δεν είναι με κανέναν, γιατί υπάρχει μεγαλομέτωχος στην Αυστραλία, ούτε ξέρει καν που βρίσκεται όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν άνθρωποι όμως Ξάνθης εδώ στην Ελλάδα που κάνουν καλή δουλειά, κατά την εκτίμησή μου, τουλάχιστον όσον αφορά την οργάνωση της ομάδας, τη δομή και όλα τα σχετικά. Το αγωνιστικό είναι θέμα τενέ και παικτών, είναι μια άλλη ιστορία. Και κοιτάξτε τι έγινε στα Χανιά, παιδιά. Απίστευτο.
Λοιπόν, είδατε τους οπαδούς του Ιωνικού, οι οποίοι ήταν έξω, ήταν με τους αστυνομικούς. Η προηγούμενη κόντρα ήταν με τους αστυνομικούς και εδώ είναι, βλέπετε, αυτός με το στρόγγυλο που το βάζουμε, είναι ο Τσιριγότης, ο ιδιοκτήτης του Ιωνικού, ο οποίος είναι μαζί με τους φουσκωτούς, ενώ επιτρέπονται συνολικά 15 άτομα με την ομάδα μαζί. Αυτός έχει πάει ένα ολόκληρο πούλμαν με φουσκωτούς στα Χανιά για το παιχνίδι Χανιά Ιωνικός. 1-0 έχασε ο Ιωνικός με αυτογκόλ. Και πήγε και ο Τσιριγότης με όλους αυτούς τους φουσκωτούς και δημιούργησαν μπερδέματα. Και εγώ αναρωτιέμαι και ρωτάω, εδώ υπάρχει πολιτεία. Βγαίνει ο κύριος Αυγενάκης και κράζει, ας πούμε, και κράζουν οι άνθρωποι δεξιά-αριστερά, γιατί ξάντηχε 30 ανθρώπους παραπάνω. Το βλέπει τον Τσιριγότη, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε τσαμπουκάδες, κοιτάξτε. Κοιτάξτε τσαμπουκάδες και θα πάει να παίξει εκεί ξανά την Κυριακή. Καλά κάνανε και ζητήσανε την παρέμβαση του αρμοδίου υπουργού του Χρυσοχοίδη. Ελπίζω να παρέμβει ο Χρυσοχοίδης, ο Βεριώτης, ο Μακεδόνας Χρυσοχοίδης, ελπίζω να παρέμβει. Όπως επίσης ελπίζω σε αυτή την περίπτωση να παρέμβει και ο Αυγενάκης και να παρέμβουν και οι εισαγγελείς. Γιατί πρέπει να υπάρχει εισαγγελέα στο γήπεδο. Ιωνικός Ξάνθη, να είναι όλα στο 50-50. Δεν μπορεί να βάζει ο Τσιριγότης στους σκοτούς στη Φυσούνα να βαράνε, να χτυπάνε, να μπαίνουν μέσα με τσαμπουκάδες, να χτυπάνε τους διαιτητές, να χτυπάνε τους αντιπάλους κλπ. Να πηγαίνουν στα Χανιά και να μην καταλαβαίνουν τίποτα, να σκοτώνονται με τους αστυνομικούς. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Αυτά δεν γίνονται πουθενά, κύριοι της Χαβούζας. Πουθενά δεν γίνονται. Και πρέπει να υπάρχουν δύο εισαγγελείς, όχι ένας. Δύο εισαγγελείς στη Νεάπολη την Κυριακή, στο παιχνίδι Ιωνικός Ξάνθη, 3:45 αρχίζει το μάτς. Και να ξέρετε ότι θα υπάρχει και βιντεοσκόπηση, θα υπάρχουν και τα πάντα, για οτιδήποτε γίνει θα καταγγελθούν. Θα μου πει κάποιος, άμα γίνει Νίκο, τι ψάχνεις να βρεις. Έχεις δίκιο, okay, κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν πρέπει να γίνει. Γι' αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια και αν υπάρχει πολιτεία, αν υπάρχει ευνομούμενη πολιτεία, αν υπάρχει υπουργός, και το αν υπάρχει είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, φιλολογικό, έτσι. Και είναι ο Χρυσοχοίδης, θα πρέπει να παρέμβει από τώρα και να υπάρχουν δύο εισαγγελείς στο παιχνίδι Ιωνικός Ξάνθη, να μην κουνηθεί κανένας. Και να είναι εισαγγελέας εκεί μπροστά στη Φυσούνα. Ο ένας εισαγγελέας στη Φυσούνα μπροστά. Να πάει ο φουσκωτός, να κάνει τον τζαμπουκά και να δώσει εντολή στο όργανο να το συλλάβει. Εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνετε, αν μπορείτε και όσοι θέλετε, στην σελίδα μας και στην προσπάθεια την οποία κάνουμε, να κάνετε ένα like στο sfina.gr στο Facebook και sfina.gr χωρίς τελεία στο Facebook. Και αν είστε και στο Twitter, sfina.gr. Και επίσης να κάνετε προώθηση το βίντεο, να κάνετε κοινοποίηση το βίντεο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κοινοποίησεις που γίνονται και είναι και πάρα πολλές καθημερινά. Το σεβόμαστε, σας ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Και πιστεύω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε φτιάξει μια καταπληκτική παρέα εδώ στο sfina.gr και στο Sfina TV. Λοιπόν, να πάω και στους τοποθετήσεις των φίλων τηλεθεατών που μας παρακολουθούν και να δούμε λίγο τι γίνεται. Λοιπόν, και πάμε στα σχόλια τα δικά σας. Σήμερα Παρασκευή βράδυ. Παρασκευή είμαστε 7 Μαΐου του 2021. Ο Τάκης λέει, το θυμήθηκε η Λεμονιά μετά από 7 χρόνια του χρόνου, θα πει άλλη ομάδα γιατί η ομάδα της καρδιάς του δεν μπορεί αλλιώς.
Ο Μαργαρίτης Γουμλάς λέει: Νικόλα, παίζεις μόνος και με διαφορά. Ένα μεγάλο μπράβο, φίλε. Συνέχισε έτσι να σας ακούσει τη χαβούζα και να τρελαίνετε. Γεια σου, φιλαράκι, ευχαριστώ πολύ. Κάντε κοινοποιήσεις του βίντεο να μας ακούνε ακόμη περισσότεροι. Και όχι μόνο στη χαβούζα που λες, παντού. Ο Παναγιώτης ο Καστής, Ολυμπιακός και σοβαρός, λέει: Έχουν κάνει τα έσκη. Φίλε, εγώ είπα για σοβαρούς οπαδούς του Ολυμπιακού και απευθύνομαι και μάλλον και αναφέρομαι, συγγνώμη, σε αυτούς οι οποίοι είχαν φύγει στον τελικό του κυπέλου με τον, αν το θυμάσαι, με τον Αστέρα Τρίπολης. Με το χεράκι που έκανε ο Μανιάτης στην κεφαλιά του, νομίζω ο Μπαράλες πρέπει να ήταν, ακόμη και τότε έμεινε στον Αστέρα Τρίπολης. Σε μια κεφαλιά τέλος πάντων παίχτη του Αστέρα Τρίπολης με προπονητή Τζιόλι ο Αστέρας Τρίπολης, που χάνει ένα 0 στο τελικό του κυπέλου και κάνει πέναλτι ο Μανιάτης και λέει: Παίζεται ο Γιάχος από τη Χίο. Και όταν έγινε απονομή, επειδή ήταν η απόλυτη ξεφτύλα αυτό το μάτς και έρθει ένα 0 Ολυμπιακός, το 70% των παδών του Ολυμπιακού φύγαν από το γήπεδο. Να μην του πω αυτού ότι τρεμάγες, μπράβο, δεν τρώει το κουτόχορτο που σας ταΐζουν. Πώς θα γίνει. Χρόνια πολλά στο Γιώργο για προχτές, λέει Γεωργία το Παλίδου, και σε σένα Γεωργία, το ακούει ο Γιώργος τώρα. Ο Μίτσος Μιτσάρας λέει: Αυτή που είναι σοβαρή βλέπω του Ολυμπιακού, λέει: Τι ομάδα είναι. Καλό. Ο Ευθύμης ο Τσουρλής λέει: Εμένα που δουλεύω οικοδομή δεν μου είπε ποτέ το αφεντικό λέξη κουράσου σήμερα και θα πληρωθείς. Κούρας ποδοσφαιριστή, λέει, έχει δίκιο ο φίλος. Οι ποδοσφαιριστές είναι και αυτή είναι η δουλειά τους, ρε παιδιά. Παίζουν 15, 10 χρόνια, 12 χρόνια ποδόσφαιρο, κονομάνε, κάνουν την καλή τους και μετά ασχολούνται με άλλα πράγματα. Όλοι το κάνουν, οι πιο πολλοί το κάνουν αυτό. Ο Χάρης ο Παγιωργόπουλος, καλησπέρα από Ζωγράφου. Ο Απόστολος ο Κιωσές Νίκο Γεράης, ο καλύτερος με διαφορά. Ευχαριστώ, φίλε Απόστολε. Ο Τζόρτζ Αργυρίου, κύριε Νίκο, πώς θα βλέπεις με τον Παύλο, θα μείνει ή θα φύγει εξωτερικό? Γράφει: Το ζητάνε ομάδες του εξωτερικού. Δεν διάβασα εγώ πουθενά, αδερφέ, να το ζητάνε ομάδες του εξωτερικού. Δεν γνωρίζω αν είναι για τον Γκαρσία ομάδες του εξωτερικού. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι επειδή όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, αν ο Γκαρσία πάρει το κύπελο, θα σκεφτεί ο ΠΑΟΚ και για την επόμενη χρονιά. Αν δεν πάρει το κύπελο, θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Γκαρσία. Και να πάρει το κύπελλο ακόμη ο Γκαρσία, πάλι θα το σκεφτεί ο ΠΑΟΚ, όχι για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, γιατί θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να σταθμίσει εάν μπορεί με τον Παύλο Γκαρσία να χτυπήσει πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά. Εγώ θα πω ότι από τη στιγμή που είπε ο Ιβάν Σαββίδης ότι τον εμπιστεύομαι, θα τον εμπιστευτεί. Αλλά σήμερα διάβασα ένα πρωτοσέλιδο ότι δαγκωτώ Παύλο κλπ. Και όπου διαβάζω αυτό το σε αυτή τη συγκεκριμένη εφημερίδα, έτσι όπως είναι τώρα η δομή, ό,τι διαβάζει εκεί. Το αντίθετο κάνει ο Σαββίδης. Λες και έχει κάτι συγκεκριμένο. Λέει ότι αυτοί το γράφουνε. Το άλλο θα κάνω εγώ. Για να μην δικαιωθούνε. Λέει σε αυτό το στυλ. Και γι' αυτό άρεσε και φοβάμαι. Να ξέρετε. Παρατηρήστε το και θα δείτε ότι έτσι είναι. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Νίκο. Λέει ο Νίκος ο Γαπετανίδης. Ο Στέλιος ο Περιβόλης. Νίκο διέγραψε τα καλά παιδάκια που σε σχολιάζουν. Παϊδάκια. Παιδάκια που σε σχολιάζουν. Φίλε, δεν με ενδιαφέρει γιατί αυτοί όλοι παίρνουν το εικοσαράκι. Από εκεί που το παίρνουν το κοσαράκι για το μεροκάματό τους. Και απλώς συνιστώ σε αυτά τα παιδιά, το έχω πει πολλές φορές, το ξαναλέω και τώρα, να στέλνουν 10 μηνύματα. Στα 9 μηνύματα τα υβριστικά δεν παίρνουν λεφτά. Από τα 10 και πάνω πληρώνει ο Κώστας και όλοι οι υπόλοιποι. Άρα λοιπόν 10 μηνυματάκια συν 2 12 δώρο. 2 δώρο. Και αν θέλετε, βρίστε, δεν υπάρχει. Γράψτε εσείς, σας γράφουμε κι εμείς και έχουμε αλληλογραφία, παιδιά. Γεια σου Νίκο, πάντα εύστοχος, πάντα επίκαιρος, ο Στράτος ο Βασιλόπουλος. Γεια σου Στράτο Βασιλόπουλο, γίγαντα. Γιώργος Πετρινόλης, Ράνια Παντέλη, καλησπέρα. Παναγιώτης Μιλόπουλος, καλησπέρα Νίκο. Με την ελπίδα θα μείνεις, δεν υπάρχει Αβγενάκης. Όσο για το Χρυσογουντίδη, ξέχασε ότι είναι Μακεδόνας, η καρέκλα του Υπουργού τον νοιάζει. Αυτό το έχω διαπιστώσει κι εγώ. Νίκος Ρόιδος, καλησπέρα Νικόλα, επόμενο παιχνίδι νίκαια. Με ποια πυροβολαρχία να κατέβουμε τώρα, δύσκολο να το βλέπω. Από φιλική σε φιλική φιλοξενία, πάμε για να δούμε. Ο Νίκος Ορόιδος, Νικόλα, εσύ υπέροχος, ρε φίλε, χαίρομαι που σε γνώρισα, δυνατά έξω τα δόντια. Γεια σου, φίλε. Ο Αντώνης ο Φαντάκης, όποιος δεν ξέρει την τέχνη του ποδοσφαίρου, να μην βλέπει το βίντεο. Ο Γιάννης Τσίλη, μπράβο Νίκο, για όσα λες. Ο Γιάννης ο Τσιλικυρίδης, ο φίλος από την Ξάνθη, ο δημοσιογράφος, ένας από τους πιο έμπειρους δημοσιογράφους της Ελλάδος. Ο Μάρκος ο Δάρδας, Νικόλα, εσύ περιμένεις να αλλάξεις κάτι με τον Στιχουργό Πρωθυπουργό και τον Αβγενάκη Υπουργό? Όχι. Όχι. Το λέω συνέχεια, φίλε Μάρκο, το λέω συνέχεια. Όχι. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Ο Θες Γκρέγκορη, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Υποθετικά αναφέρατε συζήτηση με τον κύριο Μίρτσο ότι αναμένει τον Γκαρσία να δώσει ανάση σε επέκταση του. Να μην απορρίσουμε να δούμε την καλύτερη δυνατή σύνδεση, διότι ίσως ο ΠΑΟΚ δεν θέλει απλώς να κερδίσει, ίσως να θέλει να εκτελέσει τον αντίπαλο, γιατί είναι πολλά παραπάνω από ένα παιχνίδι. Είπε για το μάζι με τον Ολυμπιακό. Για το μάζι με τον Ολυμπιακό, είπε. Αν θυμάμαι καλά, φίλε. Όχι για το μάζι με τον Άρη.
Ο Γιώργος Γασόγλου λέει: άρχισαν οι γάβροι να βγαίνουν και να γράφουν ισχρά μηνύματα, γιατί δεν πάνε στο καραπαπάρα τους, γιατί είναι το μεροκάματο, ρε φίλε. Το κοσαράκι. Ο Αρμπένο Μάρκου λέει: καλησπέρα Νίκο, δεν καταλαβαίνω γιατί να φύγει ο Γκαρσία. Δεν είπαμε ότι θα φύγει, φίλε. Είπαμε όλοι: κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Αλλά και ο Βλάντα Νίδη πήρε κύπελο και έφυγε. Μην το ξεχνάτε αυτό, μην το θυμάστε. Άρα δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Απλώς λέμε ότι τον Γκαρσία το στηρίζει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, το στηρίζουμε κι εμείς. Μάλιστα, ήμασταν οι μόνοι που το στηρίξαμε δημοσιογραφικά. Γιατί θυμίζω ότι υπήρχαν πρωτοσέλιδα, υπήρχαν τέτοια να φύγει ο προπονητής, να μείνει ο προπονητής, κάτι γκάλο πηλήθεια τα οποία γίνονται. Και λέει κατά 62% λέει να μείνει, κατά 63% να φύγει, κατά 18% να μείνει κλπ. Δεν μας λένε πόσοι παίρνουν τηλέφωνο. Γιατί μπορεί να παίρνουν 10 ή 8 και να βγάζει 62% στους 8. Αυτοί λένε κατά 62% θα μείνει, κατά 58% θα φύγει. Πόσοι πήραν τηλέφωνο να λέτε. Ή πόσες είναι οι συμμετοχές. Γιατί οι συμμετοχές είναι 10 άτομα και 12. Και εσείς βγάζετε νικητή γκάλο. Να γελάς και να κλέσεις. Και κύπελο και δεύτερη θέση να πάρει ομάδα. Ο Γκαρσία έχει φύγει πριν την προετοιμασία. Λέει ο Μάρκος ο Δάρδας, λέει ο φίλος. Δεν το ξέρω αυτό, φίλε. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι τόσο τραβηγμένο. Ο Τσολάκης, ο Αλέξανδρος από Μόναχο, την καλησπέρα μας. Ο Γιαπιτζόγλου, ο Μιχάλης, Νικόλα, Χρόνης, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Πιο πολύ ενδιαφέρον έχει το ελληνικό Ξάνθη, γιατί ο Μελισανίδης θέλει να φτιάξει την αυλή του για την επόμενη χρονιά. Ξάνθη θέλουν να την τελειώσουν όπως τον Ηρακλή. Δεν θα τους περάσει όμως, αδερφέ. Ο Βασίλης, ο Τζουμπανέλης, λέει: γεια σου Νικόλα, τα λες ωραία, φίλε, μπράβο σου. Άντε, γιατί ξαφνικά οι γάβροι έπαθαν αμνησία, ξεχνάνε τα όρια υπέρ τους από τη διατησία. Ο Σταύρος Ανδρεάκης από Στουτγκάρδη, την καλησπέρα μας. Έχει ανέβει ο Παύλος στα τελευταία παιχνίδια. Τον Γκαρσία εννοείς. Ομάδα του Πειραιά είναι μόνο εθνικός, λέει ο Μάρκος Δάρδας. Έλα ρε, εθνικάρα, εθνικάρα. Ο Δημήτρης ο Καραμουρτζούνης λέει: πάντα έτσι ήταν ιονική, σε κόβανε από τη φάτσα και αν ήσουν άγνωστος έτρωγε ξύλο χωρίς λόγο. Εντάξει, εκεί μέσα. Έξω τι κάνανε. Όταν βγαίνανε από την Νίκαια τι κάνανε, μας πεις. Στέφανο Στεφανάτος, καλησπέρα από Περιστέρι. Πάει να πάρουμε ξανά Μίσιτς πίσω. Όχι, φίλε. Ο Περικλής ο Βασιλιάδης, αυτά δεν γίνονται στην Ουγκάντα. Καλησπέρα, Νίκο από το Αμβούργο. Γεια σου, φιλαράκι. Σάκης Πουταχίδης από Γερμανία. Τζόρτζ Αργυρίου. Καλά, δεν είδαμε και σοβαρά επεισόδια στο βίντεο. Κάποιοι διαπληκτισμοί της πλάκας. Αυτά είναι μαθητούδια του Νιάου. Τζόρτζ, με αστυνομικούς μάλλον είναι. Των Χανίων. Πήγαν αυτοί 30 εκεί που απαγορεύεται να πάνε και μαλώναν με αστυνομικούς των Χανίων. Του πήγαν, τι κάνετε εδώ, ρε, πώς ήρθατε εσείς. Τι ήρθατε να κάνετε εδώ, αφού απαγορεύεται. Και μπήκαν 80 άτομα μέσα και λέγανε για την Ξάνθη που είχε 30 παραπάνω. Σε ένα παιχνίδι, κάνα καταγγελία. Να τρελαίνεσαι. Σάββας κατά τη Σάββας, για να μην παρέμβει Αυγεράκης κατά της Αθήνας. Ο Χρήστο την Ανάση, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Υγεία και ευτυχία σε όλους. Νικόλα, βγάλε τα όλα στη φόρα. Καλό βράδυ από το Βόλο. Γεια σου, φίλε. Αυτό το διάβασα. Από τη Φιλαδέλφια, ο Μάρκος Σοδάρδας. Ο φίλος ο Παναγιώτης Παπαγιαννόπουλος 1,6 το διπλό και 2,48 το over off. Το δίνει δηλαδή. Το βρήκε ο Παναγιώτης. Η Ράνια Παντέλη μην αγχώνεις, θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Από το Λεμαέδα Γιώργος ο Τερζίδης. Επίσης βλέπω τα μηνύματά σας. Και είναι πάρα πολλά, αλλά με ειδοποιούν ότι η ώρα πήγε 11 και έχουν και δίκιο. Λοιπόν, την Κυριακή θα τα πούμε μάγκες κατά η ώρα 8-9, εκείνη την ώρα μας υπολογίζεται, 8-9 εκείνη την ώρα περίπου, θα τα πούμε εκείνη την ώρα για το ΠΑΟ Κάρης, ανάλυση του αγώνα, δηλώσεις, θα επικεντρώσουμε εκεί, στο ΠΑΟ Κάρης. Όσοι πιστοί προσέλθετε, θα μιλήσουμε για τον ντέρμπι αυτό της Θεσσαλονίκης. Να σας πω και να σας θυμίσω και ευχαριστώ πάρα πολύ την S4 Premium Security Services που είναι μαζί μας κάθε μέρα το βράδυ. Μας προστατεύει S4 Security στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Υπηρεσία φύλαξη εγκαταστάσεων, περιπολιών και εκδηλώσεων. Αναδομό κατασκευαστική εταιρεία. Επιδοτεί το πρόγραμμα εξοικονομώ, αναλαμβάνει όλες τις εργασίες για το εξοικονομώ, ανακοινήσεις σπιτιών έως 6 άτοκες δόσεις. Νοσοκόμα στο σπίτι, 11-3-11. Νοσοκόμα και γιατρός έρχονται σπίτι να πάει στη μία παροχή πρώτων βοηθειών όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ελαστικά Ζάντες Καπίταλης, πρώτο όνομα σε Ζάντες Λάστιχα στη Βόρεια Ελλάδα, με διαφορά χοντρική λιανική. Ανατολική Θεσσαλονίκη έναντι Τζάμπο, στην Πηλαία. Και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, City Car Service,
το υπερσύγχρονο συνεργείο αυτοκινήτων πίσω από το πρατήριο της Argo, όπου σας δίνει αυτοκίνητο για να μετακινηθείτε αν επιλέξετε να κάνετε το σέρφις εκεί, και με 19,90 προσφορά για τους τηλεθεατές μας αλλάζει λάδια και λιπαντικά και φίλτρο λαδιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι Βοράς. Αυτό να το θυμάστε πάντα. Καλό βράδυ σε όλους.